Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, χαίρετε τον Κύριο πάντοτε. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του διαβόλου, του διαφθορέα, του εωσφόρου δεν είναι ότι πολεμάει τον άνθρωπο, δεν είναι ότι πολεμάει και θα να πληγός τον Θεό, αλλά είναι ότι πλέον έχει πείσει το ανθρώπινο είδος, έχει πείσει σχεδόν τον κάθε ένα από εμάς ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υφίσταται ως ύπαρξη. Ο διάβολος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Είναι ένα δημιούργημα, πρώην αγγελικό δημιούργημα, όπου μετέπειτα εξέπεσε από τον παράδεισο. Εξέπεσε από την θέση του, από το αγγελικό τάγμα όπου τον είχε τοποθετήσει ο Κύριος. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του λοιπόν είναι ότι μας έχει πείσει όλους μας ότι δεν υπάρχει. Όταν δεν γνωρίζουμε λοιπόν τον εχθρό, δεν μπορούμε και να τον πολεμήσουμε. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι στις μέρες μας πλέον δεν τον αποδέχονται και οτιδήποτε έχει σχέση με τον διάβολο το αναφέρουμε ως δυσιδαιμονίες, ως προκαταλήψεις και προσπαθούμε να αποφύγουμε να έρθουμε σε συζήτηση με θέματα που αφορούν τον διάβολο και το πώς αυτός ενεργεί στον κόσμο, πώς αυτός ενεργεί στην ανθρωπότητα για να μην θεωρηθούμε άνθρωποι παλαιότερων εποχών. Έτσι λοιπόν ο διαφθορέας κάνει τη δουλειά του, κάνει το έργο του και συνεχίζει ακάθεκτος. Ακόμη και θεωρίες έχουν επινοηθεί, όπως η θεωρία του Δαρβίνου, ώστε να καταπέσει η θεωρία της δημιουργίας μας από τον Θεό, της δημιουργίας του κόσμου και ειδικότερα του ανθρώπου της κορονίδας της δημιουργίας του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη του διαβόλου ή πιστεύουμε κατά τον τρόπο τον οποίο εμεί θέλουμε και δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Ο διάβολος είναι μια καθημερινή απειλή για τον άνθρωπο και όπως ανεβάσαμε και το πρώτο μας βιντεάκι σε αυτό το playlist, ο μεγάλος πόλεμος, είναι ο πόλεμος όπου πρέπει όλοι μας καθημερινά να πολεμούμε ως γνήσιοι στρατιώτες Χριστού. Αλλά για να το κάνουμε πρέπει να το αντιληφθούμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μια πνευματική ανάπτυξη όπως είναι και αυτό το playlist θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε το ποιο μας βάζει δικλοποδιές και το ποιο προσπαθεί να μας κρατήσει μακριά από την πνευματική μας ανάπτυξη. Μακριά από το να φτάσουμε κοντά στο σωτήρα Χριστό. Και αυτό είναι ο διάβολος. Αποδοχή λοιπόν της ύπαρξής του και αρχίζουμε σιγά σιγά να τον πολεμούμε με όλα τα μέτρα, με όλα τα όπλα τα οποία μας έχει δώσει ο Χριστός και μας έχουν δώσει οι πατέρες της Εκκλησίας μας ώστε να μπορέσουμε να βγούμε νικητές σε αυτόν τον πόλεμο. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου το οποίο μας διαβάλλει είναι η τηλεόραση. Ο Άγιος ο Ετωλός έλεγε ότι θα έρθουν χρόνια όπου ο διάβολος θα είναι μέσα στα σπίτια μας και θα έχει τα κέρατά του στην ταράτσα. Θα έχει τα κέρατά του στο μπαλκόνι μας. Αυτό είναι η τηλεόραση. Βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας και έχει τις... Και έχουμε την κεραία στο μπαλκόνι μας. Η τηλεόραση, όπως σε κάθε πράγμα, έχει την καλή χρήση και την κακή χρήση. Επιτοπλίστων, δυστυχώ, εμεί οι άνθρωποι κάνουμε την κακή χρήση τη τηλεόραση. Πώ μπορεί λοιπόν ο διάβολο να μπει μέσα στα σπίτια μα μέσω τη τηλεόραση, Ο διάβολο μπαίνει μέσα μα μέσω των λογισμών. Μπαίνει μέσα μα μέσα από τι σκέψει οι οποίε έρχονται στο μυαλό μα και εμεί αυτέ τι σκέψει τι καλλιεργούμε, τι κάνουμε πράξη, τι κάνουμε βίωμά μα, συνήθεια, καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν όταν εμείς παρακολουθούμε ειδήσει, ειδήσει όπου καθημερινά εγώ έχω να παρακολουθήσω πάρα πολλά χρόνια ειδήσει στην τηλεόραση, όταν τις παρακολουθούμε θα αρχίζουμε να αισθανόμαστε πίεση, δυσφορία, άγχος. Έτσι, μέσα, αυτό, μέσα από αυτούς τους λογισμούς, ο διάβολος εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει καμία πνευματική ανάπτυξη όταν αρχίζουμε και αισθανόμαστε άγχος, όταν αρχίζουμε και αισθανόμαστε πίεση, όταν αρχίζουμε και αισθανόμαστε δυσφορία. Έτσι μπαίνει ο διάβολος μέσα από την τηλεόραση. Άρα για να έχουμε μια πνευματική ανάπτυξη πρέπει να έχουμε αντίληψη της ύπαρξης του διαβόλου και να κάνουμε σωστή χρήση κάθε πράγματος ακόμη και της τηλεόρασης που έχει γίνει μια καθημερινή συνήθεια για τον άνθρωπο. Μέσα από τις αιτήσεις λοιπόν, μέσα από την μέσα από τα θρίλερ τα οποία βλέπουμε, τα οποία λέμε, και έτσι μου και εγώ, μέχρι κάποια, πριν κάποια χρόνια, ότι εγώ βλέπω θρίλερ και γελάω. Και ήταν όντω, αλλά να ξέρετε ότι αυτά μπαίνουν στο υποσυνειδητό μα, υπάρχουν εκεί, καλλιεργούνται σιγά-σιγά, μέσω των λογισμών, μέσω των πονηρών πνευμάτων και όταν θα έρθει η ώρα, αυτά θα βγουν στην επιφάνεια. Θα βρεθούν μπροστά μα και θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν αντιληφθήκαμε όταν εισέρχονταν μέσα μας, εμείς οι ίδιοι τα προκαλέσαμε και μετά θα αναζητάμε την βοήθεια στον Χριστό. Ο Χριστός μας έχει δώσει τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ο Χριστός μας έχει δώσει την δύναμη όταν σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό και αναστήθηκε, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, και να γίνουμε καταχάρνηθοι, να φτάσουμε το καθομοίωση έχοντας το κατ' εικόνα. Έτσι λοιπόν προχωράμε στην πνευματική μας ανάπτυξη με πρώτο σταθμό την αποδοχή της ύπαρξης του διαβόλου αυτού ο οποίος μας διαβάλλει καθημερινώς. Αποδοχή της ύπαρξης των λογισμών και να αρχίσουμε να τους αντιλαμβανόμαστε πότε αυτοί έρχονται σε μας, πότε μας χτυπάνε, πότε εισέρχονται μέσα μας και το ποιοι λογισμοί, γιατί δεν έρχονται σε όλους του ανθρώπους όλοι οι λογισμοί ή οι ίδιοι λογισμοί, σε κάποιον μπορεί να έρθει ο λογισμό του να κλέψει, σε κάποιον μπορεί να έρθει ο λογισμό να πει ψέματα, σε κάποιον μπορεί να έρθει ο λογισμό τη ε, σε κάποιον μπορεί να έρθει οποιοδήποτε λογισμό. Ξέρουμε πλέον ποια είναι τα αμαρτήματα, ξέρουμε ποιε είναι οι καταστάσει οι οποίες μας απομακρύνουν από το Χριστό φαντάζομαι και μπορούμε έτσι να αντιληφθούμε τον λογισμό ο οποίος έρθει. Αντιλαμβανόμαστε τον λογισμό, τον πολεμούμε και συνεχίζουμε την ομαδική μας ανάπτυξη.